Η υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, την ώρα που οι υγειονομικοί που δεν είχαν εμβολιαστεί παραμένουν ακόμη σε καθεστώς αναστολής εργασίας, τίθεται εκ νέου στο επίκεντρο των διεκδικήσεων εν ώψη της πανυγειονομικής απεργίας που πραγματοποιείται την Πέμπτη. Είμαστε ήδη 3 χρόνια στην πανδημία και ενώ περιμένει κανένας τα νοσοκομεία να ενισχυθούν, την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει εκτός συστήματος υγείας πολύτιμο έμπειρο προσωπικό 4.000 εργαζόμενους που είναι εκτός συστήματος υγείας. Είναι στα σκαριά απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα στη σύντηση και ταυτόχρονα κοροϊδεύει τους εργαζόμενους που προσληφθήκαν τα τελευταία χρόνια για τον COVID με μια μοριοδότηση που θα αφήσει έξω πάνω από το 60% των εργαζομένων που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Εκπρόσωποι των σωματείων των υγειονομικών στο Ηράκλειο έκρουσαν για μία ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, διευκρινίζοντας πως οι δημόσιες δομές υγείας δοκιμάζονται, όπως και οι ασθενείς που δίχως να έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, βιώνουν τις συνέπειες των ελλείψεων. Η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού όλων των ειδικοτήτων, η αποχώρηση γιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικών λοιπόν εργαζομένων είναι η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή που βιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς δηλώνουμε για ακόμα μία φορά, ως εργαζόμενοι, σεβόμενοι το ρόλο και τη προσφορά μας, ότι θα συνεχίσουμε πραγματικά για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι υγειονομικοί κάλεσαν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας άμεσα να προχωρήσουν σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ζητώντας παράλληλα να επιστρέψουν στις θέσεις τους όσοι συναδελφοί τους είναι σε αναστολή, καθώς όπως εξήγησαν από το Σύστημα Υγείας, κανείς δεν περισσεύει. Η απεργία πρέπει να είναι δυνατή και οι φωνές μας εξίσου δυνατές. Διότι πολλά τμήματα του νοσοκομείου μας έχουμε δει ότι δυσλειτουργούν ή κλείνουν και ζητάμε όχι άλλα χειροκροτήματα αλλά πράξεις και έργα.